θέμα, κυρίες και κύριοι, τώρα να καλημερίσουμε την Ελένη μας, η οποία βεβαίως είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί πόσο καιρό κλείνουμε με το Πάμε Express. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Καμπέρο, καλημέρα. 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 Καλημέρα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, κλείνουμε σχεδόν τρεις μήνες. 7 του Δεκέμβρη θα κλείσει τρεις μήνες το Πάμε Express, το Park and Ride, το οποίο ξεκίνησε, να θυμίσουμε, στις 7 του Σεπτέμβρη. Όπου ο κόσμος μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητό του εδώ στο χώρο στάθμευσης του Γασιπή και να πάρει το λεωφορείο του και να πάει προς το κέντρο που είναι οι δουλειές τους. Υπάρχουν 10 δρομολόγοι. 40 δρομολόγια, 40 πλέον από τα 39 που ήταν. Ξεκινήσαμε με 36, πήγαμε στα 39 και αυξήθηκε στα 40. Λοιπόν, αυξήθηκε στα 40 και πλέον ο κόσμος το παίρνει με μεγάλη ευχαρίστηση. Βλέπω γιατί αυξάνονται κάθε μέρα περισσότερο, Κατερίνα, οι επιβάτες. Και μαζί μας έχουμε τον κύριο Καμπέρο, τον εμπορικό διευθυντή του Cyprus Public Transport. Πολύ καλή σας μέρα. Καλή. Λοιπόν, βλέπουμε τα νούμερα να εκτελήσονται καθημερινά. Έχουμε μετακινήσει πλέον 33.800 άτομα 800... συνολικά μέχρι τώρα. Να πούμε λίγο έτσι και τους αριθμούς, οι οποίοι τους μιλήσαμε χθες. Λοιπόν, 7 με 29 του Σεπτέμβρη, Κατερίνα, έχει κλείσει με 491 επιβάτες. 2 με 31 του Οκτώβρη, 667. Και 1η με 24 του Νοέμβρη, 640. Βλέπουμε και μια στασιμότητα λίγο σε Οκτώβριο και Νοέμβριο. Σαν να σου πούμε για παράδειγμα, χθες ήταν 675. Δηλαδή το ceiling είναι οι 707. Εντάξει, κάποιες μπορεί λόγω του κρύου μειώνεται και αυξάνεται. Είναι το σαφέρα. Πήγαινε, λέει. Ναι. Λοιπόν, είσαι ικανοποιημένη εσείς με αυτή την εξέλιξη? Πάρα πολύ. Τώρα, αυτή τη στιγμή, κάνουμε και μια έρευνα αγοράς για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες περαιτέρω. Γίνονται και μελέτες από το Υπουργείο για να, μάλλον, να γίνουν και άλλα park and ride. Αυτό θα το ρωτούσα τώρα. Τι εξετάζετε το ενδεχόμενο για Λεμεσό και Λάρνακα, και υπάρχουν και άλλες πόλεις? Για Λεμεσό, εξ όσων γνωρίζω, γιατί έχει πρόβλημα κίνησης. Τα άλλα σχέδια είναι για εντός Λευκωσίας. Ωραία, δηλαδή για πού εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε, εννοείται? Ακόμη δεν μπορούμε να πούμε. Είναι κάποια για ορεινές περιοχές και κοντινά χωριά της Λευκωσίας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι τρεις μήνες μετά το Park and Ride βοήθησε στο κυκλοφοριακό, δηλαδή στην αποσυμφόρηση της κίνησης από τους δρόμους? Έκανε ένα μεγάλο αυτό, γιατί μιλούμε για 33.000 κόσμο, αλλά σίγουρα σηκώνει παραπάνω βελτίωση, γιατί το δίκτυο πλέον είναι πολύ συμφορημένο. Νομίζω το βλέπουμε, το είδαμε και χτες, προχτές, που ήταν τραγική η κατάσταση στην είσοδο της Λευκωσίας. Το κάνετε μια στάση, να σας πω. Πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται τέτοια μέτρα. Να σας πω. Ναι, τι έγινε χθες? Λοιπόν, χθες ήταν από τις λίγες φορές, κύριε Καμπέρο, που κυκλοφόρησα στην πόλη μετά το μεσημέρι. Επειδή συνήθως εγώ είμαι των άγριων μεσάνυκτων που έρχομαι. Με το δουλειά. Αυτοκίνητο, φαντάζομαι. Με το αυτοκίνητο. Ναι, γιατί εκεί που πήγαινα δεν έχει εξπρές. Λοιπόν, έχω να σας πω. Τώρα προσπαθώ να στείλω και τα βίντεο που είχα χθες, γιατί τα είχα αναρτήσει σε λογαριασμούς, ότι η κατάσταση ήταν τραγική. Και μιλάμε για τις 4 και 4 περίπου. Έπρεπε να περάσω από λεωφόρο να θαλάσσας και μετά να βγω να πάω από εκεί που είναι το νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Μία απόσταση που θα την έκανα σίγουρα σε ένα 12 λεπτό, μου πήρε 49 λεπτά. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι σπάνε και τα νεύρα σου από την κίνηση γιατί δεν προχωράς και δεν πας πουθενά. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά είχα και δύο παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο και τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα όταν περιμένουν μία ώρα, σίγουρα. Μία ώρα για να πας στο σπίτι σου και να πεις δόξα τω Θεώ, έφτασα επιτέλους από τις 3 παρά 20 το πρωί στις 4 50 το απόγευμα στο σπίτι μου. Ήτανε πραγματικά, πραγματικά, κύριε Καμπέρο, ήταν το αδιανόητο. Και χθες που το ανήρτησα και όλα στα μέσα ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μου στέλνανε μηνύματα, έλα και Λεμεσό να δεις τι γίνεται εκείνες και όχι μόνο τις ώρες. Πλέον συμβάλλουν και τα χριστουγεννιάτικα χωριά, τα ψώνια και πιστεύω όσο πλησιάζουμε τα Χριστούγεννα θα χειροτερέψει κιόλας. Ακόμα και τόσο πρωινές ώρες δηλαδή, πιστεύετε ότι θα χειροτερέψει κι άλλο? Όσο κυκλοφοράνε παραπάνω αυτοκίνητα και εντάξει, όταν θα κλείσουν και οι δουλειές και δεν θα κυκλοφορούν με το Pan Express, αυτά τα άτομα θα κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Πού στοχεύετε να φτάσετε τους επιβάτες σας? Βεβαίως. Όχι, απαντήστε στην Ελένη πρώτα. Θέλουμε
θέλουμε να αφαιρέσουμε όσα παραπάνω αυτοκίνητα γίνεται, ώστε να γίνει και ο συνδυασμός με τις άλλες πόλεις, ώστε τα αυτοκίνητα που έρχονται και συμφορίζουν από τις άλλες πόλεις να μην προσθέρουν στο πρόβλημα που έχουμε. Ναι, Κατερίνα. Τώρα θέλω λίγο για τα εισιτήρια να πούμε. Θα είναι δωρεάν η υπηρεσία μέχρι πότε, κύριε Καμπέρο? Συνεχίζει. Mm-hmm. Έως νεοτέρας. Από ό,τι μας είπε το Υπουργείο Μεταφορών, θα είναι επιδοτούμενο έως νεοτέρας. Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε ημερομηνία λήξης ακόμη της δωρεάν μεταφοράς. Ακόμη όχι. Οπότε παροτρύνουμε όλους τους συμπολίτες να το δοκιμάσουν, αφού είναι δωρεάν ακόμη. Ωραία. Και όταν δεν έχουν να χάσουν τίποτε. Όταν θα χρεώνει, τι εισιτήριο θα έχει? Θα είναι όπως τα υπόλοιπα ή όχι? Αυτό θα είναι περίπου όπως τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Θα πρέπει να γίνει κάποια έρευνα με το Υπουργείο, γιατί είναι μια καινούργια υπηρεσία, οπότε ναι, σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια τροποποίηση στις υφιστάμενες χρεώσεις. Μάλιστα. Αλλά θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, με 20 επιβάτες το πρώτο δρομολόγιο στις 7 Σεπτεμβρίου. Μια έτσι πολύ σημαντική ημέρα, κύριε Καμπέρο, όλοι την θυμόμαστε. Ξημεροβραδιαζόμασταν, ήταν η πρώτη είδηση του Πάμε Express. Η Ελένη μας έχει μάθει όλα τα δρομολόγια απ' έξω. Και φτάσαμε τους 700 περίπου πλέον. Εμείς ευχόμαστε αυτό να μεγαλώσει και να πάει και σε άλλες πόλεις, αλλά και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, γιατί φαίνεται ότι βοηθά. Ο κόσμος δηλαδή που το χρησιμοποιεί δεν λέει αρνητικά, μιλάει μόνο θετικά, και αυτό εμείς το κρατάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό υπόλοιπο.